Ο πόνο, η δυστυχία και οι απώλειε ανθρωπίνων ζωών δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο πολιτική εκμετάλλευση. Κυρίω θα έλεγα ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και να δούμε ποιο στέει για όλα αυτά. Ήρθε η ώρα όλο το πολιτικό προσωπικό τη χώρα να αποφασίσει για το ποιο στέει. Κατά τη δική μα άποψη, αυτό που φταίει είναι η Τουρκία. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα εις βάρος Τουρκίας για το εμπόριο ψυχών. Βέβαια, πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να καταλάβει ότι μόνο η ελληνική λύση έχει προτείνει συγκεκριμένα πράγματα ώστε να τελειώσουμε το θέμα του εμπορίου ψυχών. Ισόβια στου δουλέμπορου, κλείσιμο των ΜΚΟ και κυρίω ασφάλεια στη σύνορά μα. Έτσι τελειώνει το θέμα. Αλλιώ, απλά το συζητά και θρηνείς δυστυχώ ανθρώπινε ζωέ. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί πρέπει, ενώ δεν αφορά το θέμα αυτό τα δικά μα κυριαρχικά δικαιώματα δεν έγινε το συμβάν εντό εθνική κυριαρχία, γιατί πρέπει να έχουμε εθνικό πένθο. Πένθο, ναι, εθνικό πένθο όμω, γιατί όταν σε απαρόμενες περιπτώσει, όπω στο αεροπορικό δυστύχημα ήλιο, δεν είχε συμβεί. Όπω με το Σάμινα, δεν είχε συμβεί. Όλα αυτά τα λέμε γιατί έχουν χάσει πλέον το νόημα οι λέξει.